αν και δουλεύεις τόσο πολύ, είσαι στην πένα αδυνατισμένος. Τρέφεσαι αυτά με κοινώες, με τέτοια και όλα αυτά τα γυνά ή θα χτυπήσουν και κανένα σουβλάκι? Όταν είμαι εκτός σπιτιού και όταν δεν είμαι μαζί με την Ηρώ, και μου έρθει, γιατί πρέπει να το ομολογήσω ότι έχω συνηθίσει και δεν με πειράζει να μην φάω και κρέας. Έχει πάλι σωστό το δρόμο εν ολίγης, έτσι? Σε μεγάλο βαθμό, αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, με έχει βάλει το κολλήσι. Τα κάνω όλα με τέτοια, με λαχανικά, με μανιτάρια, με τέτοια προϊόντα. Οπότε... Στην κουζίνα δηλαδή και τα κάνεις εσύ, μαγειρεύεις κανονικά? Ναι, όταν τελειώνω από όλα αυτά, μαγειρεύω και για να φάμε, γιατί αλλιώς δεν μου μείνει νηστικό το κορίτσι. Μια σπεσιαλιτέ δικιά σου, ας πούμε. Μα από τα χεράκια σου, τι φτιάχνεις καλά? Φτιάχνω πολλά πράγματα. Δεν είναι... Ό,τι κάνω είναι σπεσιαλιτέ, όπως και με τις δουλειές που κάνω, το βλέπεις. Ό,τι κάνω είναι σπεσιαλιτέ. Είναι πολύ δυνατισμένος όμως. Εκτός από αυτά γυμνάζεις, τι κάνεις? Δεν προλαβαίνω να γυμναστώ, αν και φέτος πρέπει να ομολογήσω ότι γράφτηκα, γιατί είχα μεγάλο καημό να κολυμπάω. Λέω θα πηγαίνω πρωί-πρωί να κολυμπάω κάθε μέρα. Πας? Πήγα τρεις φορές. Μετά κολυμπάω μέσα στα χαρτιά, στα γυρίσματα, στις σκηνές, στις συνεντεύσεις και σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πειράζει. Θα τα καταφέρουμε. Διατηρούμε πάντως. Δόξα τω Θεώ, διατηρούμε. Πώς είδες το Μάιστα Ρε Οξυστικούδη που έχετε δουλέψει και στο σινεμά μαζί και στο σύγχρονο του Αντένα, φυσικά? Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά τον θαυμάζω και δεν τη φοβάμαι. Γιατί είναι υπερδουλευταρού, υπερταλαντούχα και πάντα ωρεξάτη για αυτά που κάνει. Οπότε μια χαρά θα τα καταφέρει, φαντάζομαι.